Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Τσιρόπουλος, ο νεαρός άσος της Τερψιθέας, μεσοεπιθετικός. Και μάλιστα Δημήτρη μου λέει τώρα, δηλαδή γεννηθείς, είσαι 16 χρονών, είσαι γεννηθείς του 2001. Του 2000. Του 2000, 16 προς 17 λοιπόν. Ναι, ναι. Πολύ μικρός έτσι για να αγωνίζεσαι βασικός σε μια ομάδα πρωταγωνιστή στη Β' κατηγορία έτσι. Και αυτό παράλληλα δείχνει ότι η Τερψιθέα πιστεύει στα δικά της παιδιά και δεν είναι αυτό μόνο λόγια. Γιατί φαντάζομαι προέρχεσαι από την Τερψιθέα, έτσι. Ναι, ναι, από την Τερψιθέα Ακαδημίες. Πες μας λοιπόν δύο λόγια, από πόσο χρονών είσαι στην Τερψιθέα. Είμαι από μικρός, από 7-8 χρονών. Λοιπόν, γέννημα θρέμα Τερψιθεώτης λοιπόν. Ναι, ναι. Τι σημαίνει για σένα αυτή η ομάδα? Εδώ ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, εδώ ουσιαστικά έκανα φίλους και είναι και κοντά στο σπίτι μου και μου αρέσει. Είναι κάτι παραπάνω από μια ναι. ομάδα λοιπόν για σένα, έτσι. Ναι, ναι. Παίζεις νομίζω σε όλα τα μάτς φέτος. Ναι, έχω. Ναι, σχεδόν σε όλα, ναι. Φέτος είσαι πρώτη φορά στο αντρικό? Ναι, πρώτη φορά φέτος στο αντρικό. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σχέση με το Ναι, Ακαδημίων, έτσι. Πολύ διαφορετικό το επίπεδο. Ποια είναι η διαφορά, πιστεύεις, πρώτα απ' όλα? Στη δύναμη και ότι υπάρχουν και παίχτες έμπειροι που ξεχωρίζουν και σε βοηθάνε. Τι έχεις κρατήσει μέχρι τώρα, βλέπεις να βελτιώνεσαι, βλέπεις να πηγαίνεις σε παραπάνω επίπεδο? Σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Δεν γίνεται να μην υπάρχει βελτίωση όταν παίζεις με παίχτες μεγαλύτερους και πιο έμπειρους που μπορούν να σε βοηθήσουν. Τώρα Δημήτρη, έρχεται ένα ιδιαίτερο ντέρμπι, όπως είπαμε και πριν. Πραγματικά ένα ντέρμπι που θα ξεχωρίσει, κλέβει τα φώτα στην Αθήνα την Κυριακή. Πηγαίνετε στα Πετράλωνα. Πρέπει να είναι μάλλον και το πρώτο σου έτσι πολύ δυνατό παιχνίδι για σένα, έτσι δεν είναι? Αν φυσικά βέβαια σε ξεκινήσει ο προπονητής, αλλά το πιθανότερο ναι. φαντάζομαι αυτό θα γίνει. Είχα παίξει και στο πρώτο γύρο με τα Πετράλωνα. Πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να και να κερδίσουμε ακόμα. Άμα είμαστε καλοί. Τι πρέπει να προσέξετε, πιστεύεις, για να κερδίσετε? Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο που θα μας πει ο προπονητής μας και να είμαστε σοβαροί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι τα 90.